Η περίοδος παραμένει δύσκολη, επισημαίνουν και από τη δική τους πλευρά οι ιδιοκτήτες συνεργείων στην πόλη του Βόλου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων στη Μαγνησία, κ. Ζεϊμπέκης, ο τζίρος έχει πέσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δουλεύουμε τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα. Ο κόσμος μας δείχνει εμπιστοσύνη, αυτό απέδειξε όλος αυτός ο χρόνος. Τα συνεργεία με υπευθυνότητα τηρούν όλα τα μέτρα. Προσπαθούμε να προστατεύουμε τους πολίτες και εμάς και τις οικογένειές μας σαν επακόλουθο. Οι πολίτες πάντως δείχνουν εμπιστοσύνη και αρχίζουν και ξαναέρχονται σε συνέργεια. Βέβαια, οι τζίροι έχουν πέσει λόγω και του ότι τα αυτοκίνητα κάνουν λιγότερα χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κρατά τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως συμβαίνει και με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, είναι η παραδοσιακή πελατεία και η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Μας εμπιστεύονται χρόνια, μας ξέρουν ποιοι είμαστε. Στην Αθήνα είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι. Νέοι μπορούν να μπουν εύκολα στο επάγγελμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Εμείς, σαν σύλλογος, βοηθάμε τα νέα, τα παιδιά, όσον αφορά και την κατάρτιση να πάρουν και τα χαρτιά που χρειάζονται για να αποκτήσουν τις αντισασκήσεις του επαγγέλματος και να αποκτήσουν και τις απαιτούμενες γνώσεις. Σίγουρα υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν συνεργεία στο Βόλιο που ζητάνε προσωπικό και δεν βρίσκουν. Το μήνυμα πάντως είναι σαφέστατο προς την κυβέρνηση για οικονομική ενίσχυση του κλάδου. Κοιτάξτε να δείτε, ο δικός μας ο κλάδος, αν και ανοιχτά, έχουμε πληγεί σοβαρά. Όλο αυτόν τον καιρό λειτουργούσαν συνεργεία με μηδενικούς τζίρους, με τα έξοδα τα λειτουργικά να τρέχουν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση. Αυτό που θα ζητούσαμε και που ζητάμε και είναι πάγια θέση του κλάδου είναι ότι θέλουμε στήριξη, χρειαζόμαστε στήριξη και το κυριότερο πρόβλημα που παραμένει στα συνεργεία ανεξαρτήτου του COVID είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου για να δουλέψει σε εμάς.